Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τις τελευταίες μέρες ζούμε κάτι το οποίο έχουμε να το ζήσουμε από τις προηγούμενες τελευταίες μέρες. Η αστυνομική βία, η κρατική καταστολή έχει μπει στα σπίτια μας. Λοιπόν, η κρατική καταστολή και η αστυνομική βία έχει μπει στα σπίτια μας. Αυτό που ήρθαμε σήμερα να πούμε, παράλληλα γίνεται, ταυτόχρονα γίνεται και σε όλες τις μεγάλες πόλεις του Λασιθίου. Σιτία, Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο. Θέλουμε να εκφράσουμε, εκτός από την ορχή μας, το θυμό μας, τη διαμαρτυρία μας για αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όχι ότι έχει σταματήσει, απλά τώρα είναι πολύ έντονο. Η αστυνομική βία σε λίγο θα επηρεάσει τον οποιοδήποτε από εμάς και όχι μόνο αυτούς που κατεβαίνουν να διαμαρτυρηθούν. Έχουν βγει τόσα βίντεο και τόσες εικόνες οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να πολλώσει τον κόσμο. Έχει κατεβάσει τόσους πολλούς υπαλλήλους να πω, ανθρώπους να πω, οι οποίοι προσπαθούν να μας φοβήσουν, προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Αυτό που έγινε, το τελευταίο που έγινε στη Νέα Σμύρνη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η διαμαρτυρία γίνεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, στις πλατείες των πόλεών μας, γιατί οι πλατείες και οι δρόμοι είναι για μας, για να μπορούμε να κυκλοφορούμε και να περπατάμε ελεύθεροι. Ελεύθεροι και χωρίς φόβο. Δεν γίνεται να κατεβαίνουμε να παίζουν τα παιδιά μας, να κατεβαίνουμε για μία βόλτα και να φοβόμαστε ποιος κρατικός υπάλληλος θα έρθει να μας ελέγξει μόνο και μόνο επειδή περπατάμε ή επειδή τα παιδιά μας παίζουν. Δεν θέλουμε πλέον να φοβόμαστε, δεν θέλουμε πλέον να νιώθουμε ότι δεν μας ανήκουν οι τόποι μας, δεν μας ανήκουν οι πεζόδρομοι μας, οι δρόμοι, τα πάρκα μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς ζούμε εδώ, εμείς θα φτιάξουμε και θα ορίσουμε το πώς θα ζήσουμε. Νομίζω ότι για τον Άγιο Νικόλαο είναι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, ειρηνική πάνω απ' όλα, επιτυχημένη. Ευχαριστώ, Δεσπίνα. Και σε μια μέρα, Ναι, και σε μια μέρα, μπράβο. Και δείχνει και τη δύναμη που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία και αυτά θα προσπαθήσουν να μας τα στερήσουν. Σωστό. Είναι και αυτά μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Φόβουν ό,τι μπορούν.